Αλλά όταν αποχώρησε ο Στέλιος από το παιχνίδι, που ήταν ένας πολύ δυνατός παίκτης. Ισχύει. Πού πήγε το μυαλό σας? Ότι κάτι έκανε λάθος. Και πολύ λάθος για να φύγει ένας τόσο δυνατός παίκτης σε συγκεκριμένη ροή του παιχνιδιού που τον χρειαζόταν η ομάδα, γιατί αποδείχτηκε ότι όταν έφυγε δεν πήγανε πολύ καλά, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Οπότε άμα ήταν μέσα μπορεί να ήταν αλλιώς τα πράγματα, μπορεί και όχι όμως. Αλλά ο κόσμος, όπως είδαμε, κράτησε τους τέσσερις εμάς, τους τρεις αυτούς, οπότε θεωρώ ότι έγιναν όλα δίκαια. Αλλά τώρα που μου το λες, να θυμηθώ, παίζαμε ένα παιχνίδι και θεωρώ έγινε μια προσβολή στο πιο δίκαιο παίκτη παιχνιδιού, που ήταν ο Κωνσταντίνος, mm-hmm. και το καλύτερο παιδί για μένα, που παίζαμε ένα παιχνίδι και ο Στέλιος, αν θυμάμαι καλά, κοίταζε το ρολόι του. Και δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η πράξη. Πήγα και το είπα στο Στέλιο. Αλλά όπως είπα, μπορεί να έγινε πάνω σε έναν εκνευρισμό από κάτι άλλο. Δεν το κατακρίνω. Απλά ήταν κάτι που δεν μου άρεσε και πήγα και το είπα στο Στέλιο. Και το λύσαμε επί τόπου. Αν θυμάμαι καλά, δεν κρατήσαμε ούτε κακή ο ένας τον άλλον, ούτε όχι. Απλά το θυμάμαι σαν μια άσχημη στιγμή που πέρασε. Και μου αρέσει όταν λύνονται τα προβλήματα εκείνη την ώρα ή έστω να συζητηθεί αργότερα.